ήταν στην πύλη. Η γυναίκα του νοσηλεύεται στην γυναικολογική γιατί είναι έγκυος και είναι μέσα. Αλλά όχι, δεν είναι θέμα ότι κινδύνευε, δεν υπάρχει. Απλούστατα, γνωρίζετε, για να εισέλθεις στο νοσοκομείο, σαν συνοδός πλέον, πρέπει να κάνεις τεστ. Rapid test ή self-test πλέον. Από εκεί και μετά μπαίνεις σαν συνοδός δίπλα στον ασθενή και δεν εξέρχεσαι από το νοσοκομείο, δεν κάνεις βόλτες. Ο κύριος ο συγκεκριμένος με το έτσι θέλω μπήκε στο νοσοκομείο και ευολόδερνε σε όλο το κτίριο. Καταρχήν είναι αιστεία μόλις, δεν ξέρουμε αν είναι θετικός. Είναι σφιγμένα τα πράγματα τώρα πλέον με τον COVID. Δεν μπορούμε να, δεν ήταν όπως παλιά που ήταν, μην λάξου τώρα καφενείο το πανέλα, τι λέμπινε, όποιος τι λέμπινε. Αυτός ο κύριος τώρα λίγο ξέφυγε. Ο κύριος Πάνος θα μπει πιο αναλυτικά το τι έχουμε σκοπό να κάνουμε και τι ζητάμε. Θα πω και εγώ δύο λόγια. Ναι. Θα κάνουμε μια έκκληση. Λοιπόν, κοιτάξτε, να σας καλωσορίσω το πλευρό μας για ακόμα μια φορά. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση έναντι των εργαζομένων από συγκεκριμένη ομάδα και καταλαβαίνετε όλοι τι εννοούμε, έχει πλέον έχει πάρει διαστάσεις, δηλαδή ανεξέλεγκτες. Με ένα καυτό δεκαπενθήμερο, πριν να σας πω ότι την περασμένη εβδομάδα εξελίχθηκαν σκηνές φάσης. Μπήκε απροκάλυπτα ένα όχημα, σταμάτησε στις στάσεις της πύλης. Πλέον, ξέρετε, οι εγκύκλωση είναι λίγο αυστηρές και υπάρχουν κάποιοι περιοριστικοί όροι πλέον για τους επισκέπτες του νοσοκομείου. Έτσι λοιπόν παρέσυρε, έσπασε τη ράμπα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Καλέσαμε την αστυνομία, εξελίχθηκαν δηλαδή σκηνές, ας πούμε, απείρου κάλους. Χθες το βράδυ, λοιπόν, μια οικογένεια ήθελε να μπει μέσα, όπως σας είπε ο πρόεδρος, να επισκεφτεί μια κυοφορούσα, όπου όταν τους απαγορεύτηκε, ας πούμε, σύσσωμη την οικογένεια όλη να μπει κτλ., ενώ δείξαμε την κατανόηση ότι μπορούμε να εξυπηρετήσουμε ένα μέρος κτλ., και όπως το εξυπηρετήσαμε, κατάφεραν πείματα στους δύο συναδέλφους μας φύλακες, κάκουση κεφαλής με ελαφρία διάσηση, οι οποίοι νοσηλεύονται σήμερα στη χειρουργική κλινική. Λοιπόν, κοιτάξτε, εν το μέσο του κορονοϊού, δυστυχώς ή ευτυχώς, τηρούμε κάποιες εγκυκλίους, δηλαδή κάποιες ρητές εντολές που παίρνουμε από το Υπουργείο όσον αφορά το για να διασφαλίσουμε το νοσηλευμένο. Δηλαδή δεν μπορεί να. Έτσι λοιπόν, με αυτά και με αυτά, βάρος του νοσοκομείου, δηλαδή όλη η καρδιά του νοσοκομείου χτυπάει, ας πούμε, στην πίστη του νοσοκομείου. Κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, δηλαδή θωρακίσαμε σαν αστακό την πύλη σε 24 ώρες βάση με την παρουσία του εφημερεύοντος γιατρού, μια πλειάδα από νοσηλευτικό προσωπικό και από φύλακες σε 24 ώρες βάση. Δυστυχώς όμως όλοι αυτοί λειτουργούν ως επιμελητές του χώρου της πύλης. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν σαν δυνάμεις καταστολής. Καταλαβαίνετε, δικαιοδοσία να σηκώσουν το χέρι στον οποιοδήποτε, ας πούμε, ασίδωτο ή σκυλεύει να πω. Δεν διακυβεύεται πρωτοί και φυσικά τον εργαζόμενο. Περίγραπτο bullying σε 24 ώρες βάση. Λοιπόν, εμείς κάνουμε τις πολιτικές δυνάμεις της τοπικής κοινωνίας, τους μερικούς φορείς, τους αξιώνουμε βάρδια την πύλη του νοσοκομείου. Αυταπάγγελτα πλέον. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης
αστυνομικών και τελευταία σε προσλήψεις. Έτσι λοιπόν, αφού είμαστε δεύτεροι σε προσλήψεις αστυνομικών, ας το αξιοποιήσουμε τον αστυνομικό διευθυντή Ροδόπης. Λοιπόν, η κοινωνία δεν μπορεί να υπερασπιστεί, να θωρακίσει το μεγαλύτερο κοινωνικό οχυρό μέσω κορονοϊού, τότε λυπάμαι πολύ, δηλαδή. Αρχίζουμε να ανησυχούμε. Λοιπόν, απευθύνομαι και θέλουμε τη βοήθειά τους. Και να σας πω κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Οποιοδήποτε όργανο μέσα μπαίνει, ο διακαής πόθος του είναι εάν θέλει, προαιρείται να κάνει μήνυση το θύμα ή όχι. Αυτό είναι το άγχος τους. Δηλαδή, αν μπει σε μια μηνυτήριο αναφορά μια διαδικασία, η οποία είναι χρονοβόρα διαδικαστικά κτλ., αγχώνει την αστυνομία. Εάν πει ότι δεν δέχομαι να κάνω μήνυση, λύονται όλα. Και έτσι διονύζεται η κατάσταση. Και ξέρετε γιατί δεν κάνουν μηνυτήριες αναφορές οι εργαζόμενοι? Γιατί δέχονται ένα φοβερό μπούλινγκ, ένα φοβερό ρεβασισμό, μια φοβερή εκδικητικότητα μέσα στις δικαστικές αίθουσες, κουβαλάνε ολόκληρες οικογένειες και τους στοχοποιούν την επαύριο. Αυτά είναι γεγονότα που έχουν γίνει και είμαστε μάρτυρες, τόσο εγώ όσο και ο πρόεδρος. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Κρούμε τον κόσμο του κινδύνου και ζητάμε έτσι με την τοπική κοινωνική και συνολικούς φορείς να μας βοηθήσουν όσο μπορούν. Και ειδικά τον αστυνομικό διευθυντή Ροδόπης. Τώρα, θέλετε να ρωτήσετε κάτι τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου? Δύο διευκρινήσεις, επειδή υπόθηκε και ότι δεν νοσηλεύονται σήμερα και ότι νοσηλεύονται σήμερα. Τελικά τώρα νοσηλεύονται ή δεν νοσηλεύονται? Νοσηλεύονται. Ωραία. Και δεύτερον, υπόθηκε στα αρχή ότι είναι ένας κύριος ο οποίος κατάφερε τα τραύματα, αλλά μετά υπόθηκε ότι ήταν οικογένεια. Ήταν μια οικογένεια. Έλαβε δράση. Και δεν τους αφήσατε και πήγε μόνο αυτό. Εκ της οικογένειας. Αυτός είχε πει όμως, γιατί άκουσα το πρόεδρος που μπήκε μέσα και πήγε. Ναι, συνοδεία συναδέλφων, παρατυπώντας το πόντο εισαγωγικών, τον πήραμε συνοδεία ως αποστηρωμένο να τον πάνε στη μυευτική κλινική, να αφήσει κάτι της και το συνοδεύσαν έξω. Με το που το βγάλαμε έξω είπαν, όχι, εγώ θα μείνω και... Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Με την διοίκηση έχει γίνει, δηλαδή έχει κάνει... Αλλά... Λίγο μια αυτό. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι η κυρία Λίτη. Ουσιαστικά γίνεται από τους φίλους, αλλά ουσιαστικά δεν μπορούν ούτε να συλλάβουν. Το μόνο